Το πιστεύω. Και καλησπερίζω και δημοσίως την κυρία Ζαχαρούλα Μπόνγκαρτ. Και εγώ σας καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία Μπόνγκαρτ. Χαίρομαι που με καλέσατε, μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιαστώ. Να είστε καλά, είναι μεγάλη μου τιμή λοιπόν που βρίσκεστε εδώ. Είναι δική μου η τιμή πραγματικά σήμερα. Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε μια ακόμα εκπομπή μαζί μου, στις Υγείας στα Καμώματα. Άλλη μια Τετάρτη που θα είμαστε μαζί εδώ, από τις 6 μέχρι τις 7. Είναι όπως προανέφερα, πολύ μεγάλη τιμή για μένα σήμερα και για το NSTV, στις Υγείας στα Καμώματα, να έχω κοντά μου την κυρία Ζαχαρούλα Μπόνγκαρτ, η οποία θα μας με τιμή με την παρουσία της σήμερα και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο θέμα. Θέμα λοιπόν της εκπομπής για σήμερα, ζωγραφίζοντας τη ζωή μας. Να ξεκινήσω πριν έχω όλη τη χαρά, κυρία Μπόνγκαρτ, να μου μιλήσετε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για εσάς, ότι χρησιμοποιείτε τα πάντα αποκριλικά, σκόνες, μεικτές τεχνικές εκτός τώρα από λάδι. Είναι χαράκτρια η κυρία Μπόνγκαρτ και ζωγράφος. Επίσης ασχολείται με τις στιχογραφίες φρέσκο και τα πολυμέσα digital art. Έχει κάνει πολλές σπουδές και συνεχίζει. Επίσης γράφει παραμύθια. Και θα έχουμε και την ευκαιρία σήμερα, ξεκινώντας το πρόγραμμά μας, να μας διαβάσει και να πάρουμε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη παραμυθένια γεύση σε αυτό το όμορφο απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ που δίνετε την ευκαιρία πάλι. Ειλικρινά σας μιλάω, χαίρομαι αφάνταστα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ γιατί βλέπω πράγματα τόσο όμορφα που έχετε ζωγραφίσει, που αν είδατε το άγγιξα κιόλας, να δω πόσο όμορφο μπορεί να είναι ακόμα και στην υφή του. Τα ζωγραφίζω πρώτον γιατί έχω μέσα μου πάρα πολλά βιώματα από παιδί και επίσης επειδή έχω εγγονό και γιατί μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η κίνηση, μ' αρέσει η περιπέτεια, μ' αρέσουν τα ταξίδια, μ' αρέσει να, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής μου, στην τελευταία μου ανάσα, να γράφω, να ζωγραφίζω, γιατί ζωγραφική είναι ζωή, γράφω πάνω στο λευκό χαρτί. Πραγματικά, το βλέπω και είναι τόσο, είστε τόσο ζωντανός άνθρωπος που πραγματικά νομίζω ότι κάνετε παραπάνω πράγματα από όσα μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Και μερικές φορές σκέφτομαι ότι ίσως να μην μου φτάνει 24 ώρες γιατί είμαι και νυχτοπούλη. Κάθομαι μέχρι τις 2 η ώρα στο κομπιούτερ, ξέρω εγώ, διαβάζω, γράφω επίσης γιατί ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος και έχω κληρονομήσει τα ψήγματα της πένας του και γράφω. Και μου αρέσει γιατί διαβάζω πάρα πολλά από φιλοσοφία, θρησκεία, πάρα πολλά βιβλία για να παίρνω γνώσεις γιατί η γνώση είναι δύναμη. Έχετε για δει. Μένα ναι, ναι. Και για να γίνω καλύτερος άνθρωπος γιατί άνθρωπος σημαίνει ανουθρόσκο. Απόλυτο δίκιο και φυσικά είναι και πιο έξυπνοι οι άνθρωποι που οπότε έχουν βγει μελέτες πρόσφατα που είναι, ότι είναι εξυπνότεροι. Πέρα από αυτό και εμένα μου αρέσει να γράφω πάρα πολύ και όσο διαβάζω εμπνέομαι και έτσι αυτό με συνεπέρνει ως προς το καλύτερο. Ασφαλώς και επίσης ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και το διάβασμα και το γράψιμο γιατί σου ανοίγει το νου, βλέπεις όπως και τα ταξίδια, βλέπεις πιο πλατιά, πιο ευρεία, δεν βλέπεις κοντόφθαλμα και επίσης μπορείς εύκολα ας πούμε να, γιατί ο καλλιτέχνης βλέπει και πέρα από τον καμβά και εννοώ τον εαυτό μου γιατί πάντοτε έχω πολλές παραστάσεις μες στα μάτια μου μπροστά και επίσης μπορώ να ψυχογραφήσω κάθε άνθρωπο και δεν το λέω αυτό με περηφάνεια και εγωισμό, το λέω με ταπεινότητα γιατί σκύβω στην ψυχή των ανθρώπων. Τι ωραία που τα λέτε κυρία Μπόνγκαρτ, πάρα πολύ όμορφα και εγώ το κάνω αυτό, γιατί έχω και εγώ και τη θρησκεία μέσα μου και μπορώ και εγώ να κάνω ένα ψυχογράφημα από αυτά τα χρόνια της ηλικίας μου βέβαια που εσείς έχετε μεγαλύτερη πείρα, καμία σχέση από μένα, αλλά το κάνω με απόλυτη ταπεινότητα όπως λέτε. Δεν έχει σημασία. Για τον άνθρωπο που με ενδιαφέρει. Ασφαλώς. Δεν έχει σημασία, νομίζω, η ηλικία. Σημασία έχει η ωριμότητα του μυαλού του κάθε ανθρώπου, πώς καλλιεργείται από τα παιδικά του χρόνια, πώς τον σπρώχνουν οι γονείς του, οι δάσκαλοι του. Γιατί εγώ έκανα σε πολύ καλές σπουδές και επίσης από το δημοτικό που είχα φοβερούς δασκάλους που τα έχω αναρτήσει και στο Facebook και αυτοί σπρώξανε και το ηθικό μας μέρος αλλά και των γραμμάτων. Και από εκεί ξεκίνησε, γιατί πήρα βάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πριν ξεκινήσουμε από το όμορφο παραμύθι που θα μας διαβάσετε και μπορούμε να δούμε και κάποιες εικόνες, ναι, ίσως αν θέλετε, να μας πείτε και δύο λόγια για τις σπουδές σας.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, επειδή ο πατέρας μου ήταν πολύ εγγράμματος, ήθελε όλα τα παιδιά του, είμαστε 4 παιδιά, 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ο αδελφός μου σπούδασε έξω και η αδελφή μου. Εγώ δεν είχα την τύχη, γιατί τα πρωτότοκα παιδιά εκείνη την εποχή ήταν πιο αυστηροί γονείς, αλλά εγώ έκανα breakthrough, που λένε, και θα σας πω γιατί. Γιατί πάντοτε είχα πνεύμα που και καρδιά να φύγω. Να μην, δεν ήθελα να με περιορίζει η οικογένειά μου, ούτε η τύχη. Και πήγαινα για ιατρική φαρμακευτική, αλλά τελικά έχασα για κάποιες μονάδες. Αλλά εγώ από παιδί ζωγράφιζα, όπως έχω γράψει μέσα στις ερωτήσεις. Έπαιρνα την κυμολία την άσπρη και είχα ρημάξει τα πλακάκια της αυλής μας τα ασπρόμαυρα και ζωγράφιζα παντού. Έβλεπα τα σύννεφα και η μάνα μου πολλές φορές, ας πούμε, μου έλεγε «Συννεφούλα, πού είσαι, κατέβα στη γη, άσε τον ουρανό». Αλλά εγώ έβλεπα τα χρώματα, έβλεπα τη φύση, έβλεπα τα ζώα, τέτοια πράγματα, και μου έδιναν πολύ έτσι ερεθίσματα. Και είχα ζωγράφιζα πάρα πολύ και στο τέλος μου βγήκε σε καλό, γιατί ξεχνάω να πω ότι δούλευα σε ναυτιλιακή εταιρεία και ήμουν ιδιαίτερα γραμματέας κάποιων μεγάλων εφοπλιστών, γιατί μου άρεσε και αυτό, επειδή ήξερα αγγλικά και είχα προγραμματίσει να φεύγω, να ταξιδεύω με κρουαζιερόπλια. Αλλά η τύχη, καμιά φορά, ο σκηνοθέτης από πάνω ή σου βάζει εμπόδια για το καλό σου. Γνώρισα τον άντρα μου, που ήταν νεαρός και Άγγλος, και ενθουσιάστηκα, γιατί ήταν άλλες εποχές και μου άρεσε ότι θα πάω στην Αγγλία, και σταμάτησα, δεν ήθελα να ταξιδέψω, ας πούμε, γιατί ερωτεύτηκα. Λογικό. Πήγα στην Αγγλία, γνώρισα γονείς του, τέτοια, και οπότε δεσμεύτηκα. Βέβαια, να σας πω, μου αρέσει προς Θεού η οικογένειά μου, αλλά εκείνη την εποχή, όταν είσαι νέος άνθρωπος, μερικές φορές κάνεις πράγματα που τα συνειδητοποιείς όταν τελειώνουν. Εντάξει, νομίζω κάτι έρχεται, κάτι. Αλλά δεν το μετάνιωσα, γιατί ο άντρας μου, όντως από κουλτούρα μεγάλη και σοβαρή οικογένεια, με έσπρωξε στη ζωγραφική, γιατί έβλεπε το ταλέντο μου. Επειδή λέω ότι ακούει συνέχεια κλασική μουσική, είναι άνθρωπος και αυτός της ναυτιλίας και έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, και αυτό ήταν τυχερό που με έπαιρνε, και είδα πάρα πολλά μουσεία και πάρα πολλά. Δηλαδή, ίσως, ας πούμε, ήταν εκ Θεού για να μπορέσω έτσι να μπω μέσα στο κλίμα το δικό μου, μέσα στα δικά μου, ας πούμε, λιμέρια της ζωγραφικής. Και από εκεί και πέρα πήγα και σε σεμινάρια, πήγα και έκανα πάρα πολλές σπουδές. Πήγα βακαλό, τελείωσα 4 χρόνια με τον κύριο Κληρονόμο, το δάσκαλό μου, και επίσης και άλλους πολύ ταλαντούχους καθηγητές. Μέχρι τελείωσα το 2001. Με την κυρία Μπάιτ, που ήταν γλύπτρια, η οποία μου βάλε άριστα στη χαρακτική, γιατί είναι δύσκολη χαρακτική. Και με τον κύριο Βλασόπουλο είμαστε ακόμη φίλοι και βλεπόμαστε. Ένα νέο παλικάρι, ο οποίος και αυτός σπουδασμένος έξω δάσκαλος, φοβερός. Και πήγα στο Σεν Μάρτιν, έκανα πολλά σεμινάρια πάνω στη χαρακτική, και στη Βενετία το 2009. Και μπαινάκι, όπως σας είπα, τοιχογραφίες. Μετά ψάχτηκα μόνη μου πάνω στα πολυμέσα, έτσι, digital art, γραφιστική και τέτοια, γιατί μ' αρέσει. Γιατί είχα στο μυαλό μου να γράψω παραμύθια, και βέβαια ακόμη, επειδή έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις και με τραβάνε από εδώ από εκεί και δεν προλαβαίνω, γιατί για να ζωγραφίσεις ένα μπίνα και να κάτσεις να σκεφτείς να γράψεις ένα παραμύθι παίρνει χρόνο. Ήθελα να κάνω εγώ το animation. Ξέρω animation λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή, ήθελα να κάνω εγώ το DVD στο παραμύθι μου. Γι' αυτό και το εικονογραφώ εγώ και το γράφω. Εκεί αυτό με όθησε. Και φυσικά είναι εξέλιξη η τεχνολογία σήμερα, το computer και αυτό. Περισσότερο παίζω με το κινητό μου, γιατί το ξέρω, ας πούμε, με κλειστά μάτια. Και δεν ξέρω, ελπίζω, έχω πάρα πολλά σχέδια. Έχω ένα μικρό κληρονομικό σπίτι που έχει μείνει στη μέση λόγω υποχρεώσεων, και θα το κάνω στούντιο τέχνης, και ίσως σας καλέσω κάποια στιγμή όταν τελειώσει εκεί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να είναι σε γειτονιά απλή, ταπεινή, εκεί που μεγάλωσα,
και δεν τρέπομαι να το πω. Ποια περιοχή? Είναι κάτω στον Πειραιά, κοντά στη Λεύκα. Εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει το περιεχόμενο και των ανθρώπων και των σπιτιών. Είναι το σπίτι που μεγάλωσα, που έχω τα βιώματα εκεί σαν κορίτσι, σαν παιδί. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο, αξίζει, και το αναπαλαιώνω σιγά σιγά για να το κάνω στούντιο τέχνης. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ. Να φτιάξετε και αυτό σας το όνειρο, να το πραγματοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ, για να μπορώ να βάλω, γιατί αν έρθετε σπίτι μου στο Μαρούσι θα δείτε από εδώ από εκεί βιβλία, πίνακες, όλα είναι ένα χύμα. Τι να κάνω. Και όμως και αυτό έχει τη χάρη, το ακόμα και η μυρωδιά ενός βιβλίου. Ακριβώς. Έχει ένα ταξίδι δικό του στο έχω μυαλό μου. Πάρα πολλά βιβλία τέχνης, γιατί τα κουβάλαγα με πόνο, που λένε, στις βαλίτσες, γιατί είχα βάρος. Και τα κρύβω, γιατί πιστεύω, δίκιο, επειδή ο εγγονός μου είναι πολυτάλαντος και έχει οξύ πνεύμα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα του φανούν χρήσιμα αυτά. Και επίσης γράφω ένα βιβλίο που, εντάξει, δεν ήθελα να το φέρω σήμερα, που είναι τη ζωή μου από μνημονεύματα, που θα τα αφήσω στον εγγονό μου. Πολύ τυχερό το εγγόνι σας. Να το έχει ο Θεός καλά, να είναι χιλιόχρονο, να το πολύ χαίρεστε. Ευχαριστώ και πολύ. Οι γονείς του να το χαίρονται. Πολύ. Και θα είναι και τιμή μου να με καλέσετε, όπως είπατε. Ασφαλώς, μεγάλη μου τιμή, ασφαλώς, φυσικά, όταν υλοποιήσετε να αργήσει, το... να πάρει 3-4 μήνες, 5, ξέρετε. Γιατί, εντάξει, ένα σπίτι αρκετά μεγάλο, με πράγματα που... Πώς να σας το πω, η τύχη είναι παλιή, θέλουν εξίσιμο, θέλει η αναπαλαίωση, θέλει χρόνο. Και πρέπει να βρω σοβαρούς ανθρώπους, γιατί εγώ δεν μπορώ να τρέχω από το πρωί εκεί να κάθομαι. Μη έτσι μου, γιατί έχω πράγματα μέσα. Το ίδιο πράγμα και εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό. Που σας είπα πριν ότι έχω βγάλει εδώ μια ρητίδα, την έχω βγάλει από αυτό το λόγο. Μα εγώ να δείτε το καλοκαίρι τι πέρασα. Για να φτιάξουμε αυτό το όνειρο που θέλετε κι εσείς όπως και εγώ. Ακριβώς. Να γίνει με πολύ καλούς ανθρώπους και να γίνει χωρίς καμία, αν είναι δυνατόν, ζημιά. Και να το προσέχουν αυτό. Έχω έναν κύριο, είναι επιστάτης, πάει, βλέπει τα λουλούδια αυτά, βλέπει το σπίτι. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να τρέχω σε όλα. Το ξέρω, εδώ εγώ δεν μπορώ, πόσο μάλλον εσείς. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, ναι, αν θέλετε, οπότε με το βιβλίο, ναι, να μας ξεκινήσετε, αν και μάλλον να το κάνουμε ανάποδα. Θέλετε να ξεκινήσουμε νομίζετε τις ερωτήσεις και, ναι, να το αφήσουμε για το τέλος, βεβαίως, που να έχουμε ένα πιο έτσι χαρούμενο, βεβαίως, έτσι, με χρώμα, ένα κλείσιμο, ναι. Γιατί χαρούμενο είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε, λέγοντας ότι ζωγραφίζουμε όλη τη ζωή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά, τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική? Όπως σας εξήγησα, με εμπνέει η ζωή, με εμπνέει ο ήλιος, η φύση. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, βλέπει και μέσα από τις αισθήσεις, όχι μόνο με τα μάτια, και μέσα από τις αισθήσεις βλέπει. Και η γη μας είναι ένας πολύ ωραίος πλανήτης που δυστυχώς τον καταστρέφουμε. Αλλά εγώ τον βλέπω διαφορετικά και τον ζωγραφίζω. Πανέμορφη απάντηση, δεν υπάρχουν λόγια. Έτσι είναι όπως το λέτε. Και πότε ξεκινήσατε να ζωγραφίζετε? Ξεκίνησα, θυμάμαι, από παιδί 5-6 ετών, έτσι καθόμουν και έκανα καρικατούρες, έβλεπα, αλλά θυμάμαι ότι μου άρεσε να κάνω σχήματα, κύκλους, τρίγωνα, και έπαιρνα υλικά όπως κυμολίες, μολύβια, και φυσικά η μητέρα μου, που κατάλαβα ότι είχα ταλέντο, έχω κρατήσει ένα βιβλίο για τη μνήμη της, ένα μεγάλο βιβλίο που είναι, που λέει «Παγκόσμια τέχνη», και αυτό με ενέπνευσε, γιατί καθόμουν και διάβαζα και έβλεπα τις εικόνες και από εκεί ξεκίνησα. Μάλιστα. Τι σας αρέσει να ζωγραφίζετε περισσότερο? Μου αρέσουν τα πάντα, ανάλογα με τα συναισθήματά μου και την όρεξή μου. Ξεκίνησα από κυβισμό στις αρχές, δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν μπερδεμένα τα συναισθήματά μου κάποτε, και ξεκίνησα και μετά σιγά σιγά μπήκα στον υπρεσιονισμό, δηλαδή μπορώ να ζωγραφίσω και αυτό που βλέπω, αλλά όχι ακριβώς σαν εικόνα. Εμένα με διαφέρει πίσω από αυτό που βλέπω, δηλαδή μου αρέσει και το σούρεαλ, το όνειρο. Είμαι εξπρεσιονίστρια. Μάλιστα.
Και τα υλικά που χρησιμοποιείτε, αν και προαναφέραμε κάποια, ναι, απλά θέλω έτσι πιο είναι, να μην είναι άπειρα τα υλικά. Ψάχνουμε γιατί μου αρέσει και η χημεία και μου αρέσουν και τα υλικά. Και τα, καταρχήν μπορώ, έχω κάνει ακριλικά και μελάνι μαζί, έχω ψαχτεί. Έχω ψαχτεί σε σκόνες και ακριλικά. Επίσης στο φρέσκο με ασβεστόνερο, και με ασβεστόνερο που διαλύεις κάποια χρώματα για να το κάνεις στον οπό τοίχο, που είναι δύσκολο και πρέπει γρήγορα στον οπό τοίχο. Ναι, νοπός τοίχος, γι' αυτό λέγεται και νοπογραφία. Ξέρω πυρογραφία, πυρογράφο, που αυτό το βάζεις στην πρίζα και είναι μία μύτη η οποία σκαλίζει, αλλά πρέπει πρώτα να κάνεις προετοιμασίες, δηλαδή με ατλακόλ και γκέσο και κάποια ειδικά υφάσματα που είναι σαν ντουάλ. Έχω φέρει από τη Βενετία τέτοια που το κάνεις όπως κάνει ο μάστορας στον τοίχο, με πάρα πολλά στρώματα, ούτως ώστε να ζωγραφείς εκεί πάνω και μετά να το χαράξεις με τον πυρογράφο. Που μπορείς να φτιάξεις τραπέζια, τα πάντα σε επιφάνειες. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το τεκουπάζ που έχω πάρα πολύ και αυτό, και ψάχνω μόνη μου και βρίσκω διάφορα υλικά και θέλω στο σπίτι αυτό που θα ετοιμάσω να ζωγραφίσω αγγέλους πάνω στις 4 γωνίες. Ανέβω στη σκάλα, με κρατάνε τα κότσια μου ακόμη, πιστεύω. Και κάποιες ντουλάπες, κάποια έτσι, δηλαδή σκέφτομαι, δεν ξέρω, πιστεύω ο σκηνοθέτης από πάνω να μου δώσει τη δύναμη και την έμπνευση. Νομίζω ότι την έχετε έτσι κι αλλιώς απλόχερα, ναι, σε όλη σας την πορεία. Θα σας βοηθήσει και σε αυτό. Ίσως, ναι, να φτιάξετε και κάτι πιο βαρύ, κλασικό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μου αρέσουν πολύ εμένα, βέβαια, αυτά τα κομμάτια. Και εμένα μου αρέσουν. Τα κομμάτια. Ξέρω να, να μπορώ, ας πούμε, να ξύσω τα έπιπλα και να τα... πώς να σας το πω, δηλαδή ψάχνουμε, δε. Δεν πειράζει, εντάξει, είμαστε live εκπομπή και όλα... Ψάχνομαι και μου αρέσει, μου αρέσουν τα υλικά, να μπορώ να τα χαράξω, να τα ζωγραφίσω, να τα ψάξω, να τα μυρίσω, να τα γευστώ, για να μπορέσω να δημιουργήσω εκεί πάνω. Εμπνέεστε. Ναι. Εμπνέεστε πολύ. Ποιοι παράγοντες λοιπόν σας εμπνέουν? Τώρα αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να κάνω μία έκθεση με μία άλλη φίλη καρδιακή, με θέμα τη μυθολογία. Έχω ξεκινήσει και κάνω πίνακες μεγάλους, αλλά είναι έτσι σε σουρεάλ κατάσταση οι πίνακες. Βέβαια αποτυπώνω αυτό που πρέπει, αλλά με το δικό μου τρόπο, με το δικό μου χρωστήρα, με τα δικά μου συναισθήματα, και αυτό με απασχολεί για να μπορέσω κάποια στιγμή να το εντάξω με τη φίλη μου που εκείνη κάνει άλλο είδος ζωγραφική, που θα σας τα πει όταν την καλέσετε εδώ. Είναι η Κέλλη Μελά, και να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Θα χαρώ πάρα πολύ και να την έχω στην εκπομπή, να τιμή μου να έρθει η κυρία Κέλλη Μελά, και ήδη το μεσημέρι πριν βρεθούμε, ναι, μέσω του Facebook, δεν ξέρω να σας το είπε, ναι, λέω, ναι, ναι, αν θέλετε μπορείτε, ναι, να έρθετε, ναι, κι εσείς κάποια, ναι, άλλη στιγμή, ναι, να το, ναι, κανονίσουμε. Ναι. Ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία, έχει άλλη αισθητική, αντίληψη, ρομαντική. Εγώ είμαι, τώρα είμαι πιο πραγματίστρια, πιο ψαγμένη, είμαι πιο σκληρή. Βγαίνει και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ναι, είναι ίσως η Κέλλη, επειδή ίσως είναι και πιο μικρή και είναι πιο ρομαντική, αλλά εγώ είμαι και πιο σκληρή, πιο, ίσως και τα ταξίδια μου και όλα αυτά τα βιώματα. Μου αρέσει να λένε οι άνθρωποι την αλήθεια σε μένα, δεν μου αρέσει να κρύβονται. Και εμένα μου αρέσει, την αγαπώ την αλήθεια. Αυτό. Πάντως έχω δει και να πω και αυτό, ότι ένα έργο μέσω του Facebook που είδα, που έχει φτιάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν ξέρω, δύο πίνακες με κάποια γκρι... Δεν το θυμάμαι, το είδα πολύ γρήγορα σήμερα. Είναι αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μια έκθεση της κυρίας Πάπα στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο, που εγώ έβαλα την αρπαγή της Ευρώπης και εκείνη έβαλε δύο κοπέλες, και επειδή συντονιστήκαμε και άρεσε στην κυρία Πάπας, μας έβαλε μαζί και εκεί βγήκαμε φωτογραφία και αγκαλιαστήκαμε. Είναι η δεύτερη φορά που αγκαλιαζόμαστε, γιατί η πρώτη φορά αγκαλιαστήκαμε το 2015 τον Ιούνιο, που έκανα την έκθεσή μου την ατομική στην κυρία Χιρδάρη στην Κηφισιά, και την έχω αυτή τη φωτογραφία, και νομίζω ότι με έλκει, δηλαδή αν ήταν άντρας ίσως να ερωτευόμουν την κοπέλα αυτή.
Μάλιστα. Ναι, είναι πραγματικά πανέμορφη εξωτερικά, ναι, και εσωτερικά. Και εσωτερικά. Και ας μην τη γνωρίζω και προσωπικά. Νομίζω ότι τα ετερόνυμα έλκονται και τα ομώνυμα αποθούνται. Εγώ είμαι κοντή, εκείνη είναι ψηλή και νομίζω ότι ταιριάζουμε. Ταιριάζετε, είστε και δύο πανέμορφες. Εγώ πιστεύω περισσότερο εσωτερικός μας κόσμος. Ναι. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται, ναι, ακόμα και από τις εικόνες. Ναι. Μάλιστα. Και κάθε φορά που παίρνετε μέρος σε ομαδικές εκδηλώσεις, σε διάφορες γκαλερί, πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί το κοινό με αποδέχεται, αλλά και να μην με αποδεχτεί, δεν πειράζει. Ο καλλιτέχνης έχει τη δική του φιλοσοφία, αλλά πιστεύω ότι με αποδέχονται πρώτα σαν άνθρωπο, σαν φίλη και μετά σαν καλλιτέχνη. Γιατί δεν μπορώ να βάλω τον κόσμο. Ο καθένας έχει τη δική του αισθητική να καταλάβει γιατί ο καλλιτέχνης έκανε κάποιο έργο. Αλλά έχω πουλήσει αρκετά έργα και πολλά σε όλη μου την πορεία και σε ανθρώπους που δεν με ξέρανε, άρα με αποδέχονται. Τώρα μου δώσατε μία σκέψη να πω κάτι για αυτό που λέτε, πάνω σε αυτό που λέτε, ότι θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή, αν μπορέσω, να με αξιώσει ο Θεός, να έρθω και να σας πω ότι θέλω να μου φτιάξετε κάτι βεβαίως, συγκεκριμένο. Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο έχει να κάνει με θρησκεία φυσικά. Βεβαίως, γιατί όχι. Όχι με μένα, ναι, κάτι πάνω, ναι, αλλά το θέλω για το χώρο μου. Για το χώρο σας. Ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει αγιογραφίες. Περισσότερο έχω παράξει βυζαντινές αγιογραφίες. Κατά καιρούς. Θυμάστε κάτι να μας πείτε έτσι από αυτό? Έχω κάνει τον Αγιώργη, γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ. Και τον έχω κάνει και σε μικρό και σε μεγάλο. Τον έχω ζωγραφίσει άπειρες φορές γρήγορα σε σκίτσο, γιατί τον πιστεύω. Και όταν θέλω να ζητήσω κάτι, τον ζωγραφίζω και μετά τον παρακαλάω. Τι γλυκό. Ναι. Και έχω κάνει τον Άγιο Δημήτριο. Τον Άγιο Εφραίμ. Τον Άγιο Εφραίμ, όχι, ο Άγιος Εφραίμ, ναι, δεν έτυχε, γιατί, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ζωή με πάει δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Πιστεύω ότι όταν μπορώ και ηρεμήσω, θα κάνω κάποιες εικόνες, έχω στο μυαλό μου. Έχω χαράξει τον Ταξιάρχη πάρα πολλές φορές, είναι δύσκολη. Αυτό πήγα να πω. Είναι δύσκολη, έχω μέσα στο Facebook που έχω τον Ταξιάρχη μου και το είναι... Είναι ο προστάτης μου, είναι ο αρχάγγελός μου και μου δώσε τη δύναμη και την έμπνευση να τον χαράξω και να τον τυπώσω από τις βυζαντινές αγιογραφίες, γιατί για να ξεσηκώσεις ένα έργο της βυζαντινής αγιογραφίας και να το χαράξεις, θέλει έμπνευση, ίσως φώτιση, να πω. Και τα δύο, ίσως. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Ταξιάρχης και τον έχω στην κρεβατοκάμαρά μου. Μπράβο, βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει τέχνη για εσάς? Τέχνη σημαίνει το να μπορείς να δημιουργείς και να εκφράζεσαι τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, να πλάθεις εικόνες, να τις μεταφέρεις και τα συναισθήματά σου, για να μπορεί κάθε άνθρωπος να παίρνει αυτή τη δυνατότητα να την μεταφράζει με τα δικά του μέτρα και σταθμά στη λογική του και να χαίρεται. Μάλιστα. Και έχετε πάρει λογικά σε πάρα πολλές ομαδικές εκδηλώσεις. Έχω κάνει πάρα πολλές ομαδικές εκδηλώσεις, έχω κάνει και πολλές ατομικές. Ναι, μου αρέσει αυτό, γιατί σου δίνει τη δύναμη και την έμπνευση να ασχολείσαι και να τρέχεις και να κάνεις πράγματα, γιατί η τέχνη είναι δημιουργία καταρχήν, είναι δημιουργία. Από το μυαλό ξεκινάει και καταλήγει στα χέρια. Μάλιστα. Πλαστικότητα της τέχνης είναι αυτό, το ότι κάνεις μορφές, μπορεί να, και η γλυπτική είναι μορφή τέχνης, πλαστικότητα. Πολύ ωραία και η γλυπτική. Έχω κάνει κατά καιρούς, αλλά δεν με τραβάει τόσο, να πω. Έχω κάνει 3D μακέτες με τον κύριο, δεν θυμάμαι τώρα, στη σχολή μας, Μαντούδη, που μας έκανε, και έχω κάνει Σέξπιρ και λοιπά, και σε μια έκθεση που έκανα στην Αθηναίδα, που τη δούλευα ένα χρόνο σε ένα μεγάλο στούντιο που είχα μετά, έφυγα από εκεί, είχα κάνει το Just Another Day, που μου είχε δώσει την έμπνευση όταν ήμουν στο Λονδίνο να κάνω ένα πράγμα σαν που πας στο Λούνα Πάρκ. Και μου έχει γράψει ο κύριος Φραγκόπουλος, ο οποίος είναι σπουδαίος κριτικός τέχνης, και έκανα μια φοβερή έκθεση το 2001
στην Αθηναίδα που και φυσικά με ζητήσανε, γιατί δεν ήξερα κανέναν. Δηλαδή μπήκα με το σπαθί μου και με αυτά που είχα ζωγραφίσει. Χιόνιζε εκείνη την ημέρα και είχαν έρθει 250 άτομα. Φάγαμε μέσα στο μουσείο, μας επιτρέψαν εκεί και κάλεσα τους φίλους. Είχα κάνει κατασκευή και με κτίριο, έτσι ένα κτίριο εκεί του Λονδίνου, McDonald's, είχα βάλει ένα μικρό ταξάκι μαύρο και έπαιζε μία μουσική από πίσω, τα ταξί όλου του κόσμου, μία φοβερή μουσική. Είχα ζωγραφίσει, τα οποία τα έχω, ένα ταξί που είναι 3D μακέτα και την έχω κλείσει σε plexiglass, είναι δύσκολο να κάνεις, να το κάνεις αυτό. Το μαύρο ταξί του Λονδίνου, που το κρατάω σαν τα μάτια μου. Είχα κάνει κάποια φανάρια του Λονδίνου, που αυτά τα χάρισα. Και είχα κάνει και έναν κόκκινο θάλαμο, που είναι το σήμα κατά τεθέν του Λονδίνου, με το τηλέφωνο, το οποίο και αυτό το έδωσα. Και μου είχε μείνει ένας πλαστικός χάρτης που ήταν μικρός, 40x50, και εγώ τον έκανα ένα χαλί τεράστιο, πλαστικό, και το έβαλα κάτω. Για να μπαίνουν στην είσοδο, είχα κρεμάσει τα φανάρια. Στο πλάι είχα βάλει τον κόκκινο θάλαμο. Πίσω μέσα είχα βάλει αυτό το κτίριο με τη μουσική και γύρω-γύρω τα έργα μου. Και να πω την αλήθεια, πούλησα πάρα πολλά. Βέβαια, μου έχουν μείνει δύο. Τα κράτησα γιατί ίσως θέλω να τα ξαναζωγραφίσω. Ίσως για να τα κρατήσετε. Να τα κρατήσω, αλλά να τα ξαναζωγραφίσω αλλιώς, με άλλο τρόπο. Αλλά είχε πάει πάρα πολύ καλά η έκθεση. Και είναι και πολύ ωραίο το σημείο που είχατε πάει στην έκθεση. Το σημείο πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάει στην Ίδρα με μια άλλη κυρία που είμαι σε ένα σύλλογο της Σπηλιοπούλου Μίνας, που ο πατέρας της μεγάλος ζωγράφος, που έχει περάσει την ιστορία. Και πήγαμε το 14 εκεί, δύο κάναμε. Εγώ είχα και δύο χαρακτικά, αλλά είχα και πολλά ζωγραφικά. Φύγανε τα έργα μας. Φύγανε. Είναι σίγουρο, δηλαδή εγώ φύγανε και μόνο που το ακούω. Ναι, φύγανε τα έργα μας. Πάρα πολλές εκθέσεις έχω κάνει και θυμάμαι και πριν τελειώσω τη σχολή είχα κάνει μία στο Μαρούσι, μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Είχα 48 κομμάτια και χαρακτικά, έχω πολλές φωτογραφίες και από δασκάλους και πάρα πολλά έργα και ζωγραφικά και χαρακτικά, θυμάμαι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Έχω κάνει ωραίες εκθέσεις, ωραίες παρουσιάσεις. Γιατί το ψάχνω, δεν θέλω να κάνω κάτι άτσαλο και κάτι γρήγορο. Προτιμώ να καθυστερήσω και να κάνω έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό είναι ο καλλιτέχνης, αυτό σημαίνει. Αυτό, γι' αυτό και το ψάχνω. Οπότε τα ωφέλη, κοιτάζοντας ένα πίνακα, ποια είναι? Τα ωφέλη είναι ότι καταρχήν σου δίνει το έναυσμα να ψαχτείς, να δεις ποιος ζωγράφος είναι και γιατί, άσχετα αν είναι δικός μου ή κάποιου άλλου ζωγράφου, γιατί η τέχνη, είπαμε, ανοίγει ορίζοντες, πλάθει το μυαλό και δημιουργεί συναισθήματα και επίσης είναι καλό γιατί προάγει τον πολιτισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προάγει τον πολιτισμό. Κατά πόσο επηρεάζεται η ψυχοσύνθεση ενός ατόμου που ίσως να διανύει μια περίοδο ίσως όχι τόσο ευχάριστη με ένα έργο τέχνης, εάν το αποκτήσει στο χώρο του? Θα σας εξηγήσω. Ξέρω ότι κατά καιρούς έχω επισκεφτεί κάποια νοσοκομεία άχαρα, κάποιους φίλους, συγγενείς. Πάντοτε ψάχνω τους στίχους να δω και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο τι έχουν κρεμάσει επάνω στο κρεβάτι του ασθενούς, γιατί όταν η ψυχολογία σου είναι χαμηλή και πάσχεις από κάτι, πρέπει να βλέπεις κάτι χαρούμενο, κάτι όμορφο, όχι κάτι ακαταλαβίστικο. Επίσης, οι εικόνες που είναι ιερές, ίσως ξυπνάνε μέσα σου την ενέργεια, το να προσπαθήσεις να δώσεις ελπίδα στον εαυτό σου για να θεραπευτείς. Γιατί οι εικόνες είναι ο δρόμος, η άσφαλτος, που έτσι εγώ νομίζω αυτή είναι η θρησκεία, που τη βαδίζεις για να μπορέσεις να ανοίξεις το νου σου και να ανέβεις στο θείο ψυχικά για να μπορέσεις να εκφραστείς και να παρακαλέσεις. Γιατί έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή, εκρούεται και δοθήσεται. Πολύ σωστά τα λέτε.
Και πώς αισθάνεστε όταν δορίζετε ένα έργο σας για καλό σκοπό? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Κατά καιρούς έχω χαρίσει πάρα πολλά έργα και σε φίλους και σε γνωστούς, γιατί όταν το θέλουν πραγματικά και το αγαπάνε, δεν με νοιάζει. Δεν είμαι... Σίγουρα έπεται η δόξα, έπεται των χρημάτων, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο, γιατί είμαι ολοκληρωμένη σαν άνθρωπος. Έχω πουλήσει έργα πολλά. Δεν έχω πρόβλημα να πάρω χρήματα από τα έργα μου. Βέβαια είναι καλό το ότι ο άλλος με αναγνωρίζει, αλλά εγώ θέλω να χαρίσω, δεν με πειράζει. Με ευχαριστεί, μου δίνει, γιατί νομίζω αυτός που χαρίζει παίρνει περισσότερη χαρά από αυτόν που το λαβαίνει. Και ειδικά στα παιδάκια που πήγαμε στο Χατζηπατέριο Ίδρυμα, που βλέπω ότι είναι παιδιά που έχουν πρόβλημα, νομίζω, και νοητικό και σωματικό, και βλέποντας τα ευχάριστα έργα, τουλάχιστον έχουν μια ελπίδα ζωντάνιας μέσα στην ψυχή τους. Και δεν με πειράζει, μπορώ να χαρίσω και άλλα έργα σε αυτά, αρκεί να κοσμούν το χώρο τους, να τα βλέπουν και να χαίρονται. Αλλά και τα παιδιά ζωγραφίζουν πολύ ωραία, καλύτερα από τους μεγάλους. Και επίσης μου έχουν κάνει πρόταση, δεν θα πω πού ακόμη γιατί δεν το ξέρω, να μπορώ να ζωγραφίζω έτσι σε παιδιά με σύνδρομο Down και αμυστή. Θα το ήθελα έτσι, να κατεβάζω την ψυχή μου και να πηγαίνω έστω και 2 ώρες, να μπορώ να μπω μες στον κόσμο τους, να τον εξιχνιάσω, να τον ανακαλύψω. Τι τρομερό αυτό που λέτε πραγματικά, και είναι πραγματικά δώρο Θεού το να θέλετε να βοηθήσετε. Ακριβώς, γιατί έτσι όταν το παιδί σε εμπιστευτεί και σε αγαπήσει, ανοίγεται. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που πραγματικά μες στην ψυχή του δεν έχει τη ζήλια, την κακία ή την πονηρία, νομίζω τα παιδιά τον εμπιστεύονται, και αυτό φαίνεται από τα παιδιά που έρχονται δίπλα μου, χωρίς να θέλω να γίνω εγωίστρια. Όχι, όχι, αλίμονο. Κάθε άλλο παρά εγωίστρια. Ναι. Νομίζω απλά παράγεται έργο. Είναι λειτουργήμα όλο αυτό. Σίγουρα, και μ' αρέσουν τα παιδιά. Είναι, γιατί είχα γράψει για τον πόλεμο. Έχω ένα blog μέσα στο και γράφω για τον πόλεμο. Και γράφω ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Ότι στο τέλος, εάν τα παιδιά πάψουνε, θα πάψει και η ζωή του πλανήτη. Γιατί γερνάει ο πλανήτης χωρίς παιδιά. Έχω διαβάσει κάτι και εγώ παρεμφερή, αυτό μου θυμίσατε, που λέει ότι η γέννηση ενός παιδιού είναι ότι ο Θεός θέλει να συνεχιστεί η ζωή. Ασφαλώς, δηλαδή, ασφαλώς. Μου θυμίσατε πολύ αυτό. Και ποιος είναι? Το έχω διαβάσει αρκετά χρόνια πριν. Μπορώ να το βρω και να το διαβάσουμε. Ναι, αμέ. Θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις και για να τις ολοκληρώσω σαν απορίες μου και να μάθουμε 5 πράγματα. Και στο χρόνο που μας μένει, θέλω να μου το διαβάσετε. Και να διαβάσουμε και το... Ναι, βεβαίως. Ό,τι προλάβουμε. Ναι. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια καταρχάς για την πράξη σας που δορίζετε τα έργα σας. Ευχαριστώ. Και για νεοδορία, παρακαλώ, ανταμείβετε με το να εμπνέεστε περισσότερο. Ασφαλώς. Και πιστεύω ότι καλή πράξη αποτελεί πηγή έμπνευσης, αγαπώντας γενικότερα τον άνθρωπο. Ποιο έργο σας έχει συγκινήσει πιο πολύ? Εμένα με έχουν συγκινήσει τα έργα μου, τα παιδικά όνειρα που έκανα, έτσι, αυτά τα ταξίδια του μυαλού μου. Επίσης έχω ζωγραφίσει την κόρη μου με λάδι, όταν ήταν μικρή, έτσι, από μια φωτογραφία, και με συγκινεί, γιατί δεν ζωγραφίζω ακριβώς της κόρης μου το πρόσωπο, αλλά ζωγραφίζω την ψυχή της μέσα από το πρόσωπό της. Πρέπει να είναι πανέμορφος ο πίνακας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω. Ίσως αργότερα να το δει το κοινό και να... Μακάρι. Και αν θέλετε άλλη φορά να ξανάρθετε πάλι και να μας φέρετε κάποια έργα σας. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θα ήταν χαρά μου. Βεβαίως. Και να σας χαρίσω έτσι ένα μικρό εργάκι μου για την ώρα που μου διαθέτετε. Αλίμονο. Αυτό που μου χαρίσατε εμένα είναι παραπάνω. Η παρουσία σας είναι... Ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο. Η δικιά μου είναι η χαρά. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Αν έχετε ζωγραφίσει, είπαμε, τα δικά σας πρόσωπα, να μας περιγράψετε, σας παρακαλώ, σε μια γκαλερί, ποια τα συναισθήματα των ανθρώπων απέναντι σε καινούργιες σας δημιουργίες. Πιστεύω ότι εκπλήσονται, γιατί επειδή με ακολουθούν κάποιοι γνωστοί μου πλέον και ξέρουν, νομίζω ότι εκπλήσονται, άλλοτε πολύ δυνατά και άλλοτε έτσι όχι ευχάριστα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει
Ζωγραφίζω για μένα, δεν ζωγραφίζω για το κοινό πρώτα. Ζωγραφίζω πρώτα για τον εαυτό μου, να βγάλω αυτό που θέλω εγώ και μετά με ενδιαφέρει αν θα το αποδεχτεί το κοινό ή όχι. Οπότε έχω σκαμπανέβασμα, αλλά δεν με πειράζει γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης πάντοτε ζωγραφίζει για τον εαυτό του. Έχω καταστρέψει έργα δικά μου, έτσι όταν με πιάσει, συγγνώμη, τρέλα και έχω πάλι ξαναδημιουργήσει. Αλίμονο, νομίζω κάθε καλλιτέχνης δεν μπορεί, θα κάνει και κάτι που ίσως να μην τον εκφράζει, μπορεί να είναι και καλό βέβαια, αλλά αν για εκείνον όπως λέτε ναι, δεν είναι αυτό που είχα ζωγραφίσει τον εαυτό μου, ήταν πολύ ωραίο έργο, αλλά δεν ξέρω γιατί κατά κάποιο τρόπο αργότερα το πέταξα, το έσκισα, το ποδοπάτησα αυτό το έργο. Κρίμα. Κρίμα, δεν πειράζει. Κάνατε αυτό που σας έκφρασε τουλάχιστον. Ναι, αυτό, ναι, ακριβώς. Και έχετε ταξιδέψει πολύ? Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ χάρη στη δουλειά του συζύγου, αλλά και γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια. Έχω πάει από Ανατολή σε πολλά σημεία. Έχω πάει Ιαπωνία, άλλος πολιτισμός, φοβερός, δύο φορές. Έχω πάρει και χαρτιά τα οποία είναι χειροποίητα για να μπορώ να τυπώσω κάποια έργα μου, γιατί άλλο το χειροποίητο χαρτί πάνω στη ζωγραφική και άλλο αυτό το βιομηχανοποιημένο, το φτηνό. Έχω πάει Χονγκ Κονγκ, έχω πάει στην Σιγκαπούρη, στην Ταϊλάνδη. Έχω σταματήσει στην Ινδία για λίγες ώρες. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να πάω εκεί, γιατί έχει μεγάλες αντιθέσεις. Η Τουρκία έχω πάει, αλλά εντάξει, είναι φοβερή πόλη, αλλά σου δημιουργεί ένα φόβο. Όχι ότι δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άνθρωποι εκεί που είναι, ας πούμε, χωριάτες, λίγοι είναι οι σωστοί, οι μορφωμένοι που κρύβονται, και αυτοί είναι λόγω των ελληνικών στοιχείων που έχουν παραμείνει και τους έχουν διαπλάσει και πλάσει μέσα από τα χρόνια. Οι Τούρκοι είναι βάρβαροι, είναι βάρβαρος λαός. Πολύ βάρβαρος λαός. Mm-hmm. Και να σας πω την αλήθεια ότι μία φορά ταξίδεψα με πλοίο με την κόρη μου και έμπαινα μέσα στα στενά, στα Δαρδανέλια και δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Έχετε δίκιο. Και επίσης την άλλη φορά είχα πάει με το σύζυγο και είδα έτσι διάφορα μέρη και σε αυτά τα πριγκυπονήσια. Είναι πραγματικά, έχει φοβερή κουλτούρα, μυρωδιές, φαγητό, έχει τέχνη, έχει έμπνευση, έχει τα πάντα. Κρίμα που την έχουν οι Τούρκοι και δεν την έχουν οι Έλληνες, αλλά πιστεύω ότι νομίζω ότι τα νέα, οι Έλληνες έχουν μαγιά και κρύβονται. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν δυνατή γνώση. Απλώς στενοχωριέμαι που φεύγουν σαν ταξιδιάρικα πουλιά στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο για την εξόντωσή μας. Πραγματικά. Και λυπάμαι. Ο Θεός, εγώ πιστεύω ότι έχω αποθέσει εκεί. Ακριβώς. Ότι κάποια στιγμή κάτι καλό θα γίνει. Σίγουρα. Με το χέρι του. Σίγουρα. Γιατί σίγουρα. Από άνθρωπο. Όχι. Δύσκολα. Ναι, δύσκολα. Ξέρω ότι υπάρχουν ηθικοί άνθρωποι και τίμοι και παιδιά πολύ καλών οικογενειών και δεν έχει σημασία ο πλούτος. Για μένα ο πλούτος είναι η υγεία, είναι η γνώση. Και μετά ο πλούτος ο πραγματικός, γιατί σήμερα έχεις, αύριο δεν έχεις, ο πλούτος σπαταλιέται εύκολα. Οπότε ο πλούτος των γνώσεων είναι ο καλύτερος, που μπορεί να σε βοηθήσει οπουδήποτε και στη ζωή σου και σε κάθε επάγγελμα. Μάλιστα. Έχετε ολοκληρώσει να... Ναι, ναι. Ωραία. Αν δημιουργούσατε ένα φόντο γύρω από τη σημερινή μας εκπομπή, πώς θα ήταν αυτό? Λοιπόν, θα σας το περιγράψω, γιατί το έχω γράψει. Τι όμορφο. Ευχαριστώ που το γράψατε. Ναι. Λέω και πάλι ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή και θα την περιγράψω σύμφωνα με το χρωστήρα μου, κίτρινο και χρυσό αστραφτερό. Τι όμορφο. Και χρυσό αστραφτερό. Και δηλαδή... χρυσό αστραφτερό. Τι να μου, δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Εγώ το είχα σκεφτεί από την αρχή, γιατί με τα μάτια της ψυχής μου το βλέπα. Και το κίτρινο? Το κίτρινο είναι έντονο, είναι της χαράς, είναι ο ήλιος, είναι φως. Και το χρυσό είναι κάτι που είναι αιώνιο. Το χρησιμοποιεί η αγιογραφία στα φωτοστέφανα. Το χρυσό είναι αιώνιο.
Κυρία Ζαχαρούλα, τι όμορφα είναι αυτά που μου λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μια συμβουλή για τον κόσμο που μας βλέπει. Θέλω να είναι ειλικρινής, να έχει πίστη στο Θεό και στον εαυτό του, να αποφεύγει τα ψέματα, το μίσος, τη ζήλια και να μην χάνει την ελπίδα του, γιατί και εγώ πολλές φορές έχω περάσει από συμπληγάδες πέτρες, αλλά ποτέ δεν χάνω την ελπίδα μου και πάντοτε βλέπω το φως στο τούνελ. Έχετε δίκιο. Και σε αυτό το σημείο. Και σε όλα φυσικά. Έτσι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μπορούμε να ακούσουμε, να ακολουθήσουμε την κυρία Ζαχαρούλα σε όλα αυτά τα όμορφα που μας είπε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και να της δώσω και εγώ ευχαριστώ για όσα μου είπατε και όσα μου μάθατε μέσα από αυτή την εκπομπή. Και εσείς με τις ερωτήσεις σας. Να είστε καλά. Γιατί είναι πολύ σοβαρές, που δεν τις είχα σκεφτεί, αλλά πραγματικά σε βάζουν έτσι σε ένα ταξίδι για να σκεφτείς και τον εαυτό σου και την τέχνη και τον πολιτισμό. Με ετοιμάτε. Για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ, και θα ήθελα στα 10 λεπτά που μας μένουν να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα αυτά τα όμορφα που θα μας απαγγείλετε, που θα μας διαβάσετε, ακόμα και αυτό από το κινητό σας, αν θέλετε. Να σας διαβάσω αυτό από το κινητό Βέβαια. Μου. Ίσως άλλη φορά να σας πω τα παραμύθια. Και τα δύο. Απλά ήθελα και εκείνη την ώρα. Ναι. Προλαβαίνετε, αλλά ήθελα να σας αφήσω το όλο το δεκάλεπτο για εσάς. Προλαβαίνουμε. Πολύ. Έχουμε αλίμονο, έχουμε χρόνο. Να βρω το site μου. Ναι, με. Να ανοίξει και να... Δεν νομίζω να πιάσει εδώ κάτω το... Α, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουμε σήμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει να το ανοίξω. Έχετε δίκιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει να το ανοίξω. Κρίμα. Δεν πειράζει, ίσως μια Δεν πειράζει. Φορά. Θα σας πω τα παραμύθια μου. Ναι. Γενικά μιλάω για τα παιδιά, για τον πόλεμο, ότι δεν πρέπει, πρέπει να τα προστατεύουμε. Λίγο πιο δυνατά, θέλετε. Γενικά μιλάω για τον πόλεμο, ότι πρέπει να... Εγώ όταν θέλω να εκφραστώ, γράφω σαν ποίηματα μέσα στο Facebook, αν ανοίξετε τη σελίδα μου και σας δώσω, που είμαστε φίλες, θα διαβάσετε πάρα πολλά. Πώς τα γράφω. Θα μπω όταν πάω στο σπίτι προς το βράδυ. Θα θέλω πολύ να το διαβάσω. Έτσι εκφράζω. Ναι. Και δίνω και μηνύματα και θέλω να παίρνω και μηνύματα από τον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο... πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για ένα σκοπό στη ζωή μας, είναι ένα ταξίδι και πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον για την εξέλιξη της ψυχής μας, γιατί πιστεύω και υπάρχει συνειδητότητά μας. Μπορεί να φεύγουμε, αλλά η συνειδητότητά μας υπάρχει στα σύμπαντα. Και ίσως αυτό είναι καλό για να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να εξελίσσεται. Έτσι είναι. Και για αργότερα, εκεί πέρα που υποτίθεται ότι πάμε. Έχω εμπειρίες που δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Πολλές εμπειρίες. Νομίζω ότι λίγο πολύ. Κάποια Όλοι θαύματα, εμπειρίες, κάποιες εμπειρίες, ναι. τέτοιες. Λίγο Όλοι πολύ τις έχουμε. Είτε ακριβώς. Από ένα γνωστό μας, είτε από κάτι πιο προσωπικό μας. Προσωπικό, ακριβώς. Όλος ο κόσμος. Ο καθένας με το δικό του χρωστήρα, με τα δικά του μάτια της ψυχής. Γιατί η ψυχή βλέπει. Πολύ τα μάτια μας έκφραση. Δεν βλέπουν. Πολύ η ψυχή έκφραση. Βλέπει. Και δεν υπάρχει μόνο ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο αόρατος. Θα συμφωνήσω. Πάρα πολύ και σε αυτό. Έχω διάφορα και εγώ, αλλά δεν θα τα πω. Γιατί είναι και 53. Ναι. Α, και ήθελα πριν μας ξεκινήσετε αυτό, να μας το διαβάσετε το παραμύθι. Δυνατότητα επικοινωνίας. Κάτι αν θέλεις κάποιος να δει τα έργα σας, να έρθει κάπου να... Μέσω Facebook αυτή τη στιγμή. Και λίγα έχω, τα έχω στιβαγμένα όλα τα έργα μου, που κάποια στιγμή πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να μπορέσω να τα βγάλω, τουλάχιστον να τα βάλω εκεί που θέλω, να μπορέσω να τα βλέπει ο κόσμος. Αλλά στο Facebook μπορεί να δει όλη τη διαδρομή μου, τα ταξίδια μου, και έχω και την σελίδα το Sugar Bongar που κάνω και το Digital Art. Μπορεί να διαβάσει πάρα πολλά για μένα. Πολύ ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε στα λίγα λεπτά βεβαίως, που μας μένουν να μας διαβάσετε. Είναι ένα παραμύθι, το προσωπικό σας πρίγκιπας, παραμύθι. Που τον έχω επίσης ζωγραφίσει και λέω: Ο θλιμμένος πρίγκιπας. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μακρινή και φωτεινή πολιτεία, ζούσαν μικροσκοπικά και χαρούμενα ανθρωπάκια.
Εκεί πάνω, σε ένα μεγάλο και δροσερό μανιτάρι, είχε χτίσει το κάστρο του ένας θλιμμένος, μαχαριτωμένος πρίγκιπας. Στέναζε η καρδιά του, γιατί ήταν μικρός όμως. Όλη την ημέρα καθόταν μόνος του κοντά στο συντριβάνι και της αυλής του και συνομιλούσε με ένα πουλάκι. Δεν είχε άλλη συντροφιά. Αγαπούσε τη βασιλοπούλα της διπλανής πολιτείας. Η όμορφη κοπέλα όμως ήταν πολύ ψηλή για τα μέτρα του. Είχε εξομολογηθεί την αγάπη του για αυτήν την ευγενική πριγκιποπούλα στον βασιλιά πατέρα της, μα αυτός θύμωσε πάρα πολύ και την κλείδωσε μέσα στο παλάτι του. Τότε ο θλιμμένος πρίγκιπας αποφάσισε να στείλει τον ακόλουθό του στο μαγικό βουνό των σκιών και να πάρει το κόκκινο μήλο που μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Ξεκίνησε πρωί-πρωί ο έμπιστος ακόλουθός του με τη γρήγορη άμαξά του και μετά από 10 ημέρες έφτασε σε ένα ξέφωτο. Εκεί καθόταν μια πεταλούδα με μπλε φτερά. Της εξήγησε τι γύρευε, αλλά αυτή του απήντησε ότι έπρεπε να τρέξει στην κόρη του κίτρινου φεγγαριού. Έτσι ξεκίνησε και πάλι το ταξίδι του μέχρι που έφτασε σε ένα ψηλό φράχτη. Εκεί ψηλά στην κορυφή κρεμόταν το φεγγάρι που καθόταν η μελαγχολική κόρη. Κρατούσε στα χέρια της ένα αναμένο φανάρι και έφεγγε στη σκοτεινή νύχτα. Επειδή ένιωθε μοναξιά, τον παρακάλεσε να μείνει μαζί της μέχρι το πρωί. Έτσι, εκείνο το βράδυ της αποκάλυψε το μυστικό του, γιατί έπρεπε να βρει τα κόκκινα μήλα οπωσδήποτε. Η κόρη του φεγγαριού τον λυπήθηκε. Μα και αυτή δεν ήξερε τίποτα, έτσι τον έστειλε στον παγωμένο και στοιχειωμένο πύργο στο απέναντι βουνό που υπήρχε. Ένα ελάφι με ανθρώπινη μιλιά. Σαν έφτασε εκεί, όλα ήταν παγωμένα και το ελαφάκι τον περίμενε έξω από την κακελόπορτα του πύργου. Τότε το ρώτησε τι γύρευε και εκεί σε αυτόν τον τόπο. Και ο πιστός ακόλουθος του πρίγκιπα του εξήγησε την περιπέτειά του. Του έδωσε λοιπόν ένα πουγγί γεμάτο χρυσάφι και τον παρακάλεσε τον ακόλουθο να το δώσει στον εξάδελφό του το δράκο που το περίμενε από καιρό. Ο δράκος σαν πήρε το πουγγί ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που τον άφησε να περάσει και τον ορμήνευσε να πάει στη φίλη του Μπαχάσα τη μάγισσα. Στον κήπο της εκεί φύτρωνε ένα μεγαλοπρεπές δέντρο που κρεμόντουσαν πολλά μήλα. Εκεί σαν έφτασε αποκαρδιωμένος πλέον, αμέσως η μάγισσα τον διέταξε να σκουπίσει όλη την αυλή της και να μαζέψει τα κόκκινα μήλα της. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε καμία πληροφορία και θα τον κρατούσε εκεί για πάντα. Σαν τέλειωσε το σκούπισμα, η Μπαχάσα, ικανοποιημένη, του έδωσε ένα από αυτά τα μαγικά δώρα που έκρυβε στον κήπο της. Ο πιστός ακόλουθος πούλησε τότε την άμαξα και τάλογο σαν τέλειωσε και ταξίδεψε με καράβι στη θάλασσα για να μπορέσει να γυρίσει γρήγορα πίσω. Έπρεπε να προσφέρει το κόκκινο μαγικό μήλο στο θλιμμένο πριγκιπά του. Μέρες και νύχτες χτυπιόταν μέσα στα κύματα, μίλαγε με τα ψαράκια της θάλασσας για να περνούν οι ώρες και ο ζεστός ήλιος τον παρηγορούσε. Ευθύς ο μικροσκοπικός πρίγκιπας μόλις κράτησε στα χέρια του και δάγκωσε το κόκκινο μήλο, μεταμορφώθηκε σε ένα κανονικό και λαμπερό πριγκιπόπουλο. Καβάλισε σαν αστραπή το άλογό του και έτρεξε στην αγαπημένη του. Ήταν τώρα πολύ χαρούμενος. Γονάτισε και εκεί στα πόδια της τη ζήτησε να την παντρευτεί. Της υποσχέθηκε όλα τα πλούτη του και την έκανε πολύ ευτυχισμένη. Όσο γιατί ο βασιλιά πατέρα της μετάνιωσε πικρά. Και λέω, άραγε που φέρθηκε τόσο σκληρά στον καλόκαρδο πρίγκιπα. Και έζαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και λέω, άραγε βρήκε ο θλιμμένος πρίγκιπας τα κόκκινα μήλα που έψαχνε. Τι όμορφο, τι όμορφο, πάρα πολύ. Μήπως έχω τρελή φαντασία? Έχετε απίθανη φαντασία, θα πω εγώ. Πολύ παραμυθένια, πολύ, είναι πολύ όμορφο όλα αυτά. Και θα ήθελα τώρα στο κλείσιμο να κλείσω με μουσική συνέχεια, με μουσικό μάλλον τελείωμα, και να δείξουμε και κάτι αν τα καταφέρω. Ναι, βεβαίως. Από τις εικόνες. Ναι, βεβαίως. Να το κρατήσετε. Ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ μπορώ να φωτογραφηθώ μαζί σας και να πάρω και. Και αυτό, βέβαια, μα, έτσι, και το λέτε και δημόσια. Ναι. Δηλαδή, τι όμορφο, ναι. Τι πιο όμορφο μπορεί να με ρωτήσετε, να με ρωτήσει κανείς. Θα σας πω το απόγευμα, λοιπόν, φίλοι μου. Εγώ και η κυρία Ζαχαρούλα σας αφήνουμε με την πιο όμορφη εκπομπή. Έτσι για σήμερα, τόσο χρωματιστή, τόσο γλυκιά. Ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ. Και ήταν εγώ. Τιμή μου που ήρθατε. Και εγώ. Και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από καρδιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Και κλείνουμε με συνέχεια και με κάποιες από τις προσωπικές της, όπως το προσωπικό της παραμύθι, της κυρίας Ζαχαρούλας Μπόνγκαρντ.
Θα κλείσουμε τώρα στη μουσική μας μαζί με κάποιες εικόνες προσωπικές της που σύνδεουν την πολύ όμορφη ιστορία. Φιλιά σε όλους. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.